Βεβαίως έχει πάρει θέση ο Γιώργος Σεμμίκος στο στούντιο και βεβαίως με τρεις καλεσμένους, εξαιρετικούς καλεσμένους. Μια πολύ σημαντική δράση η οποία θα υλοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Λευτέρη. Στο πνεύμα των ημερών θα σε βάλω από σήμερα, γιατί πάντα οι άνθρωποι του αθλητισμού μπαίνουν και στο πνεύμα αυτών των ημερών. Άλλωστε, ο αθλητισμός είναι. Εντάξει, εγώ μιλάω και σαν αθλητικό συντάκτη, ό,τι πιο ενεργό μέσα στην κοινωνία μας, θέλω να πιστεύω. Έτσι, και η ευαισθησία πάει παντού. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου έχουν δείξει πολλές φορές το προσωπείο τους, έτσι, ιδανικά για αυτές τις ημέρες. Μία ακόμα πράξη αγάπης. Ακριβώς. Υπάρχει μια συνεργασία έτσι κι αλλιώς της Δαμάστας με το Χαμόγελο του Παιδιού, που έχει ξεκινήσει και βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο, μπορώ να πω. Και γι' αυτό σήμερα υπάρχει εδώ εκπρόσωπος και από το Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά φυσικά και από την ομάδα της Δαμάστας, αλλά και ένα παιδί της Δαμάστας. Οπότε θα ξεκινήσω από την κυρία Παπαδάτου, η οποία είναι ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός. Είμαι ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Και θα πάμε και στους άλλους καλεσμένους πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, να σας παρουσιάσουμε και τους τρεις. Ο Γιάννης Νικηφόρος, τεχνικός διευθυντής της ομάδας της Δαμάστας. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Νικηφόρε, για μία ακόμα φορά τα λέμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και ένα από τα νέα πολύ μεγάλα ταλέντα του κριτικού ποδοσφαίρου, ο Μάνος Παπαδάκης, ο οποίος είναι από τη Δαμάστα και πριν λίγες ημέρες κλήθηκε και στην εθνική ομάδα κάτω των 19 ετών. Συγχαρητήρια, ακούμε πολλά για σένα. Ανερχόμενο ταλέντο. Σου εύχομαι να έχεις υγεία, να επιτυχείς σε όλους τους στόχους. Και μέλος βέβαια του ΟΦΗ και της ΚΑΠΑ19. Βέβαια, κάθε φορά εδώ στα πλάνα, αυτό έλεγα προηγουμένως πριν βγούμε στον αέρα, στα πλάνα κάθε φορά τα κοντινά εδώ στο παιδί μας, τα έχουμε, τον έβλεπα μόνο στην τηλεόραση, τώρα τον γνωρίζω από κοντά. Έτσι. Οπότε να δώσουμε την πρώτη πάσα στην κυρία Παπαδάτου. Νομίζω πως εσείς εκεί στο Χαμόγελο του Παιδιού θα έχετε μόνο καλά να λέτε για το χώρο του ποδοσφαίρου. Η Δαμάστα έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο γι' αυτό. Είναι δίπλα σας η ομάδα, ο κύριος Παπαδάκης, ο Αντώνης. Γνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει και τώρα έρχεται ένα τουρνουά την ερχόμενη Παρασκευή. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ χαρούμενη θέση, αν και εγώ είμαι εντελώς άσχετη με το κομμάτι του ποδοσφαίρου, αλλά είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε αυτή την παρέα και σε αυτούς τους ανθρώπους που ένα χρόνο τώρα στηρίζουν πάρα πολύ ενεργά το Χαμόγελο του Παιδιού. Είναι μια συνεργασία πραγματικά που μας βοηθάει πάρα πολύ. Σε κάθε έκκληση για βοήθεια και για τις ανάγκες είναι πάντα δίπλα μας ο όμιλος της Δαμάστας. Ένας χρόνος τώρα έχει περάσει, ξεκίνησε πέρυσι τα Χριστούγεννα με πολλές δράσεις. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Το πιο σημαντικό που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι σκεφτείτε ότι μας καλύπτουν το ενίκιο του χώρου πολύ σταθερά, πολλά έσοδα από πολλούς αγώνες και στις 27 Δεκεμβρίου θα έχουμε τη χαρά να σκοράρουμε για το Χαμόγελο και εμείς, μικροί και μεγάλοι. Οπότε εκείνη την ημέρα θα διοργανωθεί ένα πολύ όμορφο φιλανθρωπικό τουρνουά. Θα είμαστε εκεί με πολλά είδη από το Χαμόγελο του Παιδιού, χριστουγεννιάτικα είδη. Οπότε όποιος παρευρεθεί θα μπορεί να στηρίξει και με αυτόν τον τρόπο τις δράσεις του οργανισμού. Και επιπρόσθετα θα μπορούν να προσφέρουν και τρόφιμα μακράς διαρκείας, συσκευασμένα. Οπότε όλα αυτά για μας είναι μια τεράστια ανάσα στον καθημερινό αγώνα που έχουμε για την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Γι' αυτό βλέπουμε και το χαμόγελό σας και εσάς. Δεν μπορώ να το κρύψω. Και να πάω στο Γιάννη τον Νικηφόρο. Εντάξει, εγώ τον έχω συνηθίσει και λόγω ηλικίας μέσα στα γήπεδα, αλλά αλλάζουν οι καιροί. Τεχνικός διευθυντής της Δαμάστας. Ξέρω ότι έχεις ευαισθησίες σαν άνθρωπος και είναι σημαντικό που σε εμπιστεύτηκε ο ηγέτης της Δαμάστας, ο κ. Παπαδάκης, για να είσαι εκεί. Είναι πολύ σημαντικό, Γιάννη, όμως, ότι δεν μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο, ότι σήμερα μιλάμε για το Χαμόγελο του Παιδιού. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όπως είχαμε πει και το καλοκαίρι, η Δαμάστα ούτως ή άλλως κάνει δράσεις, έτσι. Όπως είπε και η Φωτεινή, έχει ξεκινήσει μια συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, πριν τρία χρόνια ξεκίνησε η Δαμάστα κάνοντας τον πρώτο φιλανθρωπικό αγώνα, μαζεύοντας τρόφιμα και τότε νομίζω δόθηκαν σε κάποια ιδρύματα και τότε έγινε η γνωριμία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Τα επόμενα δύο χρόνια ήταν αποκλειστικά με το Χαμόγελο του Παιδιού. Εντάξει, καλό είναι αυτές τις δράσεις και, και αυτούς τους αγώνες μέσα στο γήπεδο που γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό να μην γίνεται μόνο τα Χριστούγεννα, έτσι. Εμείς ούτως ή άλλως σαν Δαμάστα το κάνουμε όλο το χρόνο. Το έχετε παγιώσει αυτό. Πραγματικά. Το κάνουμε όλο το χρόνο. Ακούστηκε προηγουμένως. Και εντάξει, είναι σημαντικό. Δεν χρειάζεται τώρα να λέω
να βοηθάμε τον κόσμο και πόσο μάλλον τα παιδιά. Όλο το τοπικό ποδόσφαιρο εξάλλου έχει συνδεθεί με το χαμόγελο του παιδιού και μέσω της ονομασίας που δόθηκε. Αλλά θέλω να μας πεις μερικές λεπτομέρειες. Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου στο γήπεδο του ΠΟΑ στο Ατσαλένιο τελικά, έτσι. Ναι, να κάνω μια μικρή διευκρίνηση που είναι πολύ σημαντική. Σε επικοινωνία που είχα σήμερα με την ΠΑΕ ΟΦΗ, αλλάζει η έδρα ουσιαστικά του αγώνα, γιατί ούτως ή άλλως είχαμε μια συνεννόηση, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν, θα μπορούσαμε να κάνουμε το μάστο στο Γεντικουλέ. Σήμερα λοιπόν στην επικοινωνία που είχαμε την ΠΑΕ, με ενημέρωσαν ότι το γήπεδο είναι ήδη βεβαρημένο και θα γίνει και επανασπορά μετά το μάστο στο Εργοτέλη που θα γίνει Δευτέρα. Οπότε θα αλλάξει η έδρα ούτως ή άλλως. Σε κάθε περίπτωση εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο τώρα ότι έχει γίνει μια προσπάθεια το μάτς να γίνει στο γήπεδο του ΠΟΑ. Πιστεύω ότι εκεί θα γίνει, δεν θα αλλάξει κάτι, με ένα μικρό αστερίσκο. Στις 6 είναι τώρα, στις 6, ναι. Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου. Ναι, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου. Όσοι πιστοί προσέρχεται που λέμε, με προϊόντα και πάλι με... Μακράς διάρκειας. Ήδη... Mm-hmm. Κοίταξε, Γιώργο, πέρυσι είχε πάει πάρα δεν πολύ υπάρχει καλά. Υπάρχει οικονομικό αντίτιμο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όποιος μπορεί να κρατάει έστω από το υστέρημά του κάτι. Ρύζι, μακαρόνια, ζάχαρη, αυτά κυρίως, έτσι. Πέρυσι πήγαμε πάρα πολύ καλά και θέλουμε φέτος να πάμε επίσης καλά, οπότε καλό τον κόσμο να έρθει. Ούτως ή άλλως θα υπάρξει, πέρα από το σκοπό, έτσι που είναι ιερός είναι για τα παιδιά, ούτως ή άλλως θα μπορούν και να δουν και θα είναι η K14 του ΟΦΗ, θα δουν μικρά παιδιά, το μέλλον δηλαδή, να αγωνίζεται με την K14 της Μικτής και μια ομάδα της Δαμάστας με παλιές δόξες του ποδοσφαίρου και της Εθνικής Ελλάδος. Μάλιστα. Θέλω να πάμε στον πιτσιρικά. Βέβαια. Έτσι, γιατί καμιά φορά και τα νεότερα... Ο οποίος είναι και από το χωριό το συγκεκριμένο, η καταγωγή του, ένα παραπάνω. Μπράβο, γιατί και οι μικρότερες ηλικίες, τα μικρότερα παιδιά, και όταν μιλάμε για τέτοιου είδους δράσεις, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, νομίζω στέλνουν ένα διαφορετικό και εκπέμπουν ένα διαφορετικό μήνυμα. Αλλιώς είναι να το λέμε εμείς, βέβαια, έτσι που ξέρουμε για τις καταστάσεις πώς είναι. Για πες μας. Είναι ένας θεσμός τώρα. Θεωρείται θεσμό. Είναι ένας θεσμός. Ναι. Ο οποίος γίνεται κάθε χρόνο πλέον και είναι καλό να γίνονται τέτοιες δράσεις ανάλογες για το καλό των παιδιών και γενικά των ανθρώπων στην κοινωνία μας. Mm-hmm. Σίγουρα είσαι υπερήφανος που η ομάδα που εκπροσωπεί τον τόπο σου, Μάνο Παπαδάκη, δημιουργεί όλες αυτές τις όμορφες καταστάσεις έτσι, εκτός γηπέδου και συνδέει και το άθλημά σου με όλα αυτά. Και δεν ξέρω βέβαια και αν ποτέ περίμενες, και από μικρότερος που ήσουν, ότι η ομάδα της Δαμάστας θα έφτανε σε τέτοιο υψηλό ποδοσφαιρικά, ας πούμε, σημείο, αλλά και σε ένα επίπεδο να μπορεί να προσφέρει τελικά στην κοινωνία. Όχι, φυσικά δεν το περίμενα. Είναι μοναδικό αυτό. Επειδή το χωριό είναι πολύ μικρό, έχει λίγο πληθυσμό και αυτά, και επίση είναι ένα όνειρο του θείου μου και γενικά της οικογένειάς μου, ώστε να με βάση τον αθλητισμό και αυτά να μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Μπράβο, μπράβο. Να πούμε και δημόσια στον κύριο Παπαδάκη, γιατί κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τώρα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έχει και τους κατάλληλους συνεργάτες. Γιατί χωρίς συνεργάτες δεν γίνεται. Σήμερα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Δεν ξέρω, Γιάννη, είναι κάποια άλλη λεπτομέρεια, Γιάννη Νικηφόρε, αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι σχετικά με το τουρνουά. Όχι. Το σημαντικό είναι η αλλαγή της έδρας. Να πούμε έτσι, τα μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου που θα είναι εκεί. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι από το σποτάκι που έχει κυκλοφορήσει, έτσι. Η ώρα, οι ομάδες που θα παίξουν. Απλά τώρα, όπως λες, να πούμε τα ονόματα. Θα είναι ο Νίκος Ονόμπλιας, ο Κώστας ο Κιάσος, ο Πέτρος ο Μαρινάκης, ο Σταύρος ο Λαμπράκης, ο Στέλιος ο Κοζανίδης. Ο Σάββας ο Κοφίδης. Ο Σάββας Κοφίδης με ένα ερωτηματικό, γιατί μπορεί να... Ναι, είναι και οι μέρες λίγο. Είναι οι μέρες, ναι. Ο Σύφης ο Δασκαλάκης, ο Σταυρακάκης ο Κώστας, ο Μινάς ο Πίτσος. Εγώ θέλω να δω το Γιάννη τον Νικηφόρο ξανά να παίζει. Δεν θα παίξει ο Γιάννης. Είναι λίγο δύσκολο. Έλα, Γιάννη. Αν μοιράσεις καμιά παλιά εκεί στο κέντρο. Είναι λίγο δύσκολο. Συγγνώμη, αλλά είσαι λίγο μικρότερος από κάποιους που προανέφερες. Ναι, είμαι πολύ μικρότερος από πολλούς, αλλά εντάξει, κάποια προβλήματα στα πόδια. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν με επιτρέπουν να παίξω.
Απλά παρακολουθώ και ζηλεύω. Και ζηλεύεις, ε. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω, γιατί σίγουρα πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε κάποια ερωτήματα τον Μάνο, τον Παπαδάκη. Μια μικρή παρένθεση για την πρόσφατη κλήση του στην εθνική ομάδα. Βέβαια, τι, δεν θα το ρωτούσαμε αυτό. Ναι. Συναισθήματα. Είναι... Σίγουρα κάθε παιδί που έχει την τύχη να φοράει το εθνόσημο νιώθει περηφάνεια μέσα του. Είναι ένα όνειρο που έχει κάθε μικρός ποδοσφαιρίστης και αυτά και κατάφερα να φορέσω το εθνόσημο. Μπράβο. Όταν το πρώτο έμαθες, πώς ένιωσες? Εντάξει, στην αρχή τα έχασα λίγο, δεν το περίμενα, γιατί δεν είχα μάθει ότι γινόταν τότε εκείνη την περίοδο οι κλήσεις, αλλά εντάξει. Τώρα πότε ξεκινάνε έτσι προπονήσεις, κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι? Πρόσφατα ήμουν στον Άγιο Κοσμά και τώρα περιμένουμε τις νέες κλήσεις, ο οποίος θα είναι Φεβρουάριο-Μάρτιο. Με τον κύριο Κεχαγιά, έτσι, τον coach, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής στις δεκαετίες 80 και 90. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και βέβαια δεν μπορείς να μην είσαι και χαρούμενος που ο Όφη, ο σύλλογος που ανήκεις, είσαι στην ΚΑΠΑ 19, έχει τέτοια πορεία η ομάδα, η πρώτη στο πρωτάθλημα. Σίγουρα είναι αυτό καλό για μας, για το project που έχει δημιουργηθεί πλέον στον Όφη και ελπίζουμε πολλά παιδιά που βρισκόμαστε στις ακαδημίες να παίξουμε για τη μεγάλη ομάδα. Γιάννη Νικηφόρε, ζει το Ηράκλειο μεγάλες τιμές ξανά. Μας είχαν λείψει λίγο αυτές οι βραδιές στο Γιατί Κουλέ, τα μεγάλα παιχνίδια. Μακάρι κάποια στιγμή να επανέλθει και ο Εργοτέλης στη μεγάλη κατηγορία. Το λέω αυτό γιατί έχει συνδεθεί και με τον Εργοτέλη ποδοσφαιρικά. Κοίταξε, τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάσαι καλά, λέγαμε ότι η κατάσταση, ας πούμε, στην Κρήτη τουλάχιστον, όσον αφορά σε επίπεδο υψηλό ποδοσφαιρικό, ο Εργοτέλης ήταν πιο χαμηλά, ο Όφη είχε τα γνωστά προβλήματα, τα οικονομικά κλπ. Τώρα έχουν λυθεί αυτά. Έτσι. Τα Χανιά δεν ήταν σε μεγάλη εθνική κατηγορία, τουλάχιστον όταν έπαιζα εγώ. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και για τις ομάδες, αλλά και για τον κόσμο. Έτσι. Πας παρακολουθείς υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο. Έτσι, δηλαδή, προχθές είχα πάει και είχα δει τον Όφη με τον Παναθηναϊκό. Και θυμήθηκα, ρε παιδί μου, παλιές εποχές που το γήπεδο ήταν γεμάτο, ο κόσμος ήταν χαρούμενος. Έβλεπες ωραία μπάλα. Βλέπεις ωραία μπάλα. Ποιοτικό ποδόσφαιρο, έτσι. Mm-hmm. Μακάρι και ο Εργοτέλης κάποια στιγμή να επανέλθει. Και εγώ τι έχω πει, ότι αυτό είναι καλό ούτως ή άλλως για τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή να υπάρχουν ομάδες σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε ο ποδοσφαιριστής το όνειρό του ποτέ να μην το αφήσει. Πραγματικά. Να ξέρεις ότι μπορείς να βάλεις και πιο ψηλούς στόχους κάποια στιγμή, γιατί η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, γιατί πάντα υπήρχε Όφη, έτσι. Και πολλοί ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν όλοι να παίξουν τον Όφη. Ακριβώς. Και δεν μπορούσαν και να φύγουν από την Κρήτη. Όταν λοιπόν υπάρχουν ομάδες σε υψηλό επίπεδο, είτε γάμα εθνική είτε β', ο ποδοσφαιριστής που δεν μπορεί να παίξει στη Σούπερ Λίγκα, βρίσκει μια ομάδα που μπορεί να πάει να συνεργαστεί. Η κυρία Παπαδάτου μας ακούει τόση ώρα. Είπα το τυπικό. Φαντάζομαι θα έχετε βρεθεί πολλές φορές σε παρέα ανδρών που συζητάνε τα ποδοσφαιρικά. Νιώσατε αυτό, ε. Απλά ήθελα να προσθέσω, ναι. Γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και για μας αυτή η υποστήριξη, παρόλο που είπαμε τα ποδοσφαιρικά, θα μπαίνουμε στο κλίμα. Εσείς είσαστε προτεραιότητα τώρα στη συζήτηση απόψε. Πραγματικά με συγκινεί πάρα πολύ όλη αυτή η συζήτηση που κάνατε και με το Μανώλη. Ναι. Και σκεφτόμουν έτσι τι ωραία μηνύματα μεταφέρονται και μέσα από τον αθλητισμό και προς τη μία πλευρά, δηλαδή αυτή η κατεύθυνση ότι είναι ένα όραμα για τους νέους, ο αθλητισμός προσφέρει διεξόδους και από την άλλη ότι ταυτόχρονα λειτουργεί και υποστηρικτικά προς ένα πλαίσιο παιδικής προστασίας. Οπότε όλο αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ ωραίο που γίνεται. Και πιστεύω ότι θα μπορέσει να είναι μαζί και ο πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, να παρακολουθήσει αυτό το πολύ ωραίο. Ο οποίος μας επισκέπτεται τακτικά τελευταία. Ναι. Θεωρεί πολύ σημαντική την υποστήριξη που υπάρχει από την Κρήτη, οπότε προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να είναι κοντά σε αυτές τις δράσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Νικηφόρε, να μεταφέρετε και το μήνυμα για την ομάδα να συνεχίσετε να σκορπάτε χαμόγελα σε πολύ κόσμο που το έχουν ανάγκη και στηρίζοντας βεβαίως και την οργάνωση του χαμόγελου του παιδιού. Καλές επιτυχίες να σου ευχηθώ, Μάνο, και σένα από εδώ και στο εξής. Πολλά γκολ, δεν ξέρω, επιτυχίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παντός είδους. Γιώργο, να ευχαριστήσω και σένα. Βεβαίως, και καλές γιορτές να ευχηθούμε. Και θα είμαστε βεβαίως κι εμείς. Θα είμαστε εκεί. Παιχνίδι αγάπης, ποδοσφαιρικό αυτό παιχνίδι αγάπης την επόμενη εβδομάδα, να το καλύψουμε. Και να δούμε και ωραίες εικόνες από κάθε πλευρά.